Θα έχετε συνάντηση σύντομα. Είμαστε εδώ πέρα παρέα με τον Μπέμπι και τα άλλα παιδιά για να κάνουμε αυτό το γρήγορο pick a που μας το ζήτησε μια φίλη μετά από πρόβληψη τηλεφωνική στις γραμμές μας, όχι στη τηλεφωνική ε, με ραντεβού, τηλεφωνική στις γραμμές μας. Αλλά λέει κάτω αν μπορείς, οπότε θα το κάνω τώρα. Σήμερα θα τελειώσουμε Ξημερώματα από τις δουλειές μας και αύριο πρέπει να κοιμηθούμε δύο ώρες και μετά να σηκωθούμε γιατί σας ενημερώνω και να μείνετε συντονισμένοι. Αύριο πάμε για γύρισμα στον οροσκόπο. Ε, φυσικά κάνουμε τα γύρισματα εδώ πέρα στο γραφείο μας αλλά αύριο μας φωνάξανε, με φωνάξανε δηλαδή, <χει> να πάω στον οροσκόπο να κάνω εκεί πέρα το γύρισμα. Θα κάνουμε δύο θέματα και θα κάνουμε και κάποια short. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του οροσκόπος.gr για να δείτε τα θέματα και τα short. Θεωρώ θα σας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, δεν ξέρω ακόμα τι θέματα θα είναι, να σας πω την αλήθεια. Θα μου τα δώσουν εκείνη τη στιγμή και εγώ θα ανοίξω εκείνη τη στιγμή για τα συγκεκριμένα θέματα, γιατί πάντα δεν προετοιμαζόμαστε ποτέ, τα ανοίγουμε όλα επί τόπου. Οπότε, θα έχετε σύντομα συνάντηση, να το πάμε έτσι. Και πάμε, συγγνώμη, να το κάνουμε έτσι και βγάζουμε πρώτη κάρτα, πρώτο χαρτί, δεύτερο φύλλο ή τρίτο φύλλο. Εντάξει, φίλο ενώ στα χαρτιά, όχι όπως το έχουμε κάνει τώρα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο φίλο. Λοιπόν, επιλέξτε πρώτο, δεύτερο ή τρίτο. Να δούμε τι γίνεται, τι γίνεται. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με εσάς που επιλέξτε το πρώτο. Ξενέρωμα βλέπω, για να δω εδώ πέρα. Παρόλα που το άτομο αυτό είναι κολλημένο με εσένα, μου δείχνει εδώ πέρα και θέλει να ξέρει τι κάνεις. Βλέπω ένα άσχημο ξεσήκωμα και πολλά εμπόδια και καθυστερήσει. Οπότε συνάντηση δεν νομίζω να έχετε σύντομα όσο και να γουστάρει. Πάμε τώρα εδώ πέρα σε σένα που επέλεξε το δεύτερο φίλο. Λοιπόν, ε, τώρα πάγωμα είναι αυτό. Για να δούμε τι είναι. Τώρα συνήθω. Α, και εσύ πέφτει πάνω. Αυτό είναι το κεντρικό χαρτί. Είτε είσαι άντρα είτε γυναίκα. Τώρα επειδή ε, πώς λέγεται, ανοίγουμε γενικά. Ε, ε, εσύ είσαι αυτό εδώ πέρα. Για να δούμε υπόθεση και κρίση. Έλα τώρα δεν θα μας δώσει κάτι και ένας νέος κύκλος. Ωραία. Εδώ μας δείχνει ναι, μετά από τα λεπόρια όμως πολύ θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα, θα υπάρξουν ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις. Παρόλα αυτά ένας νέος κύκλος εντάξει και μια συνάντηση η οποία θα έχει και προοπτικές για κάτι καλύτερο θα σας βγαίνει. Μάλλον να το πω έτσι. Πάμε σε σένα στο τρίτο πακέτο στο τρίτο φύλλο. Τρίτο φύλλο. Εδώ βλέπω ξεπερνιόνται τα εμπόδια και τα προβλήματα που έχετε. Εντάξει. Και μου δείχνει το κομμάτι εδώ πέρα. Ξεκινάμε εδώ πέρα. Μπορεί να οι προοπτικέ σα να είναι ανάποδε αυτή τη στιγμή. Να υπάρχει ένα πάγωμα, άδειο κρεβάτι και να έχετε να κάνετε και κρεβάτι και συνάντηση πολύ καιρό. Αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι η κατάσταση αρχίζει να βελτιώνεται και θεωρώ θα υπάρχουν αλλαγέ σχετικά σύντομα. Εντάξει, εκεί που δεν το περιμένετε θα υπάρχει συνάντηση με το άτομο που σε ενδιαφέρει. Θα υπάρχει συνάντηση και κρεβάτι. Αυτά φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.